ανοιχτός παραμένει ο φάκελος των Ευρωπαίων Εισαγγελέων που διερευνούν τη σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ, η οποία αφορά τη σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση στα τρένα. Σήμερα κατέθεσαν υπομνήματα τα 26 μη πολιτικά πρόσωπα. Πάμε στην Πολίνα Κολοκοτρώνη που έχει τις πληροφορίες. Νίκο, αξιωματούχοι της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Μεταφορών, στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και υπάλληλοι της κοινοπραξίας που είχαν αναλάβει το έργο θεωρούνται ύποπτοι για 5 αδικήματα τα οποία διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Απάτη, ηθική αυτουργία σε απάτη, ψευδή βεβαίωση, απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία. Το αυτοματοποιημένο κεντρικό σύστημα διαχείρισης του σιδηροδρόμου, Νίκο, το οποίο εάν είχε γίνει ίσως είχαμε αποφύγει το τραγικό δυστύχημα στον Σατέμπη που στήχησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, δεν ολοκληρώθηκε στα χρονοδιαγράμματα που έπρεπε, ενώ ταυτόχρονα εκταμιεύονταν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μελέτες οι οποίες όπως φαίνεται είχαν μείνει στα χαρτιά. Οι 26 κατέθεσαν σήμερα υπομνήματα στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Ευχαριστούμε την Πολίνα Κολοκοτρώνη.